Φίλες και φίλοι, γεια σας. Επιστρέφουμε στο θέμα των οικιακών βοηθών, προσωπικού φροντίδας και συναφών επαγγελμάτων και της επίσημης αναγνώρισης όλων αυτών των επαγγελμάτων. Εστιάζουμε ξανά στους ανθρώπους, στη συντριπτική τους πλειονότητα γυναίκες, μετανάστριες, που και πάλι στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι χωρίς χαρτιά, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ασφάλεια. Η κατάσταση που περιέγραψα αφορά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι όμως οι μελετητές του πεδίου χαρακτηρίζουν τις γυναίκες αυτές τον κρίκο που συμπληρώνει την αλυσίδα που έσπασαν οι πολιτικές λιτότητας. Είναι δηλαδή εκείνες που λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσης που επέφερε η παγκοσμιοποίηση έφυγαν από τις χώρες τους, αφήνοντας πίσω συνηθέστερα τις δικές τους οικογένειες, και ήρθαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φροντίσουν τις δικές μας οικογένειες, από τις οποίες ολοένα περισσότερο λείπει η κρατική μέρημνα, καθώς εφαρμόζονται πολιτικές λιτότητας. Έτσι, το κενό που άφησε η πολιτεία στις διάφορες χώρες της Ένωσης το καλύπτουν αόρατοι άνθρωποι, ωστόσο κάνουν τη ζωή των εργοδοτών τους καλύτερη, πιο ποιοτική ή και δυνατή, στην περίπτωση, παραδείγματος χάρη, των αναπήρων. Τον Απρίλιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σχετική έκθεση της Ευρωβουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνας Κούνεβα. Συμφώνησε ότι η αναγνώριση της εργασίας των οικιακών βοηθών και των συναφών επαγγελμάτων θα φέρει μια γενική κανονικότητα. Θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της εκμετάλλευσης, της καταναγκαστικής εργασίας και της εμπορίας ανθρώπων. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τη συντάκτρια της έκθεσης, την κυρία Κούνεβα, για να δούμε τι έγινε στον ένα χρόνο και τρεις μήνες που μεσολάβησαν, καθώς και δύο κυρίες που εργάζονται ως οικιακές βοηθοί στη χώρα μας και σίγουρα έχουν να μας πούν πάρα πολλά από πρώτο χέρι. Να σας καλωσορίσω, κυρία Κούνεβα. Είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβοθόρητη, αλλά κάθε φορά που έρχεστε μας φέρνετε και καλές ειδήσεις και αισιοδοξία. Και πραγματικά ένα εντελώς άλλο συνέστημα μέσα στο στούντιο, αν μπορώ να πω κάτι προσωπικό. Μακάρι. Δίπλα σας. Ισχύει αυτό που λέω, δεν το υποκρίνομαι. Δίπλα σας είναι η κυρία Μαργαρίτα Μπίσκοβα. Και δίπλα στην κυρία Μπίσκοβα η κυρία Νέλη Γιάνκοβα. Ναι, συμπατριώτησές σας. Είναι μια έτσι, συνάντηση ελληνοβουλγαρική, έτσι, εγκάρδια. Δύο κυρίες που δεν εμπίπτουν τόσο πολύ σε όσα έλεγα πριν. Βεβαίως, επειδή είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον έχουν απελευθερωθεί και τα εργασιακά θέματα, δεν έχουν προβλήματα με χαρτιά, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είστε όπως, ας πούμε, οι κυρίες, οι κύριοι, μην τους ξεχνάμε κι αυτούς, που έρχονται από τρίτες χώρες. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και ίσως εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους, αφορούν αυτά που έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, κυρία Κούνεβα, θα έλεγα προτού αρχίσουμε, και κυρίες, προτού αρχίσουμε να δούμε 2-3 κάρτες όπου περιγράφεται έτσι με αριθμούς, περισσότερο με αριθμούς και όχι ακριβείς αριθμούς, γιατί κανείς δεν ξέρει πόσοι μπορεί να είναι οι αόρατοι άνθρωποι, βέβαια. Υπάρχουν όμως κάποιες μετρήσεις από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, έτσι δεν είναι? Οπότε, προτείνω να δούμε αυτές τις κάρτες, κυρία Ξαρχάκου, αρχίζοντας από αυτή που μιλάει για τον αριθμό των υγειακών βοηθών και των συναφών επαγγελμάτων παγκοσμίως. Παγκοσμίως, λοιπόν, έχουμε 52 εκατομμύρια ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα επαγγέλματα. Είναι απίστευτο, είναι μια μεγάλη χώρα, δηλαδή. Τόσοι μετρήθηκαν ότι ήταν, μετρήθηκαν, είπαμε, τηρουμένων των αναλογιών και των ανακριβιών, το 2010. Τα 7.400.000 ήταν κάτω των 15 ετών. Μιλάμε πάλι παγκοσμίως. Θέλω να πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Κούνεβα, δεν έχουμε τέτοια πρόσωπα κάτω από 15 ετών να απασχολούνται, αλλά δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε όλα αυτά, θα μου το πείτε. Το 83% των ανθρώπων αυτών υπολογίστηκε ότι ήταν γυναίκες. Και πάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πάλι το 2010 υπολογίστηκε ότι στην πλειονότητά τους γυναίκες πάλι ήταν 2,5 εκατομμύρια. Πολλές φορές το Λουξεμβούργο, που το συζητούσαμε πριν, ή τη Μάλτα, ή την Κύπρο. Λοιπόν, και οι γυναίκες εδώ στα δικά μας μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 88%. Να περάσουμε στην επόμενη μας κάρτα, που μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει, λοιπόν, της καταμέτρησης που είχε γίνει, είπαμε, καταμέτρηση τέλος πάντων, το 2008, η Ισπανία ήταν πρώτη σε αριθμό ατόμων που χρησιμοποιούνται για αυτές τις δουλειές. 752.600 άντρες και γυναίκες απασχολούνταν σε σπίτια. Είχε βρεθεί με κάποιο τρόπο στην Ισπανία. Η Γαλλία ερχόταν αμέσως μετά, με 607.900.
Ιταλία μετά 419.000 ή, και αυτό είναι το ωραίο, 1.200.000. Δίνει πραγματικά το, αυτό που έλεγα νωρίτερα, το δίνει και με αριθμούς, αυτή την αμφιβολία που πρέπει να έχουμε τελικά. Ηνωμένο Βασίλειο 138.000, πάντα το 2008. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μας κάρτα, η Ελλάδα. Το 2007 είχαν υπολογιστεί σε 68.500 οι εργαζόμενοι αυτοί. Στο Βέλγιο ήταν αμέσως μετά με 42.100, του 2008 ήταν αυτός ο υπολογισμός. Η Γερμανία με 40.000 ή 1.100.000, είναι η άλλη περίπτωση ενδιαφέρουσα. Του 2000 είναι αυτός ο υπολογισμός. Και τέλος η Πολωνία με 16.000 το 2007 εκεί. Λοιπόν, αμέσως ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε. Θυμάστε, είχαμε συναντηθεί εμείς πριν από 2 χρόνια, όταν τότε ξεκινούσατε την όλη προσπάθεια με την έκθεση αυτή. Αμέσως λοιπόν βγαίνει το πρώτο κυρίαρχο θέμα της αορατότητας αυτών των ανθρώπων. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πού ζουν, πόσοι είναι. Ξέρετε, όταν κάποιος είναι αόρατος, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει έναντι του νόμου, δεν υπάρχει έναντι των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, δεν υπάρχει. Γενικώς. Ναι. Στην πλειοψηφία, οι εργαζόμενοι σε αυτό το κλάδο είναι γυναίκες, όπως είπαμε, είναι μετανάστριες, είναι και από πρώην σοτσιαλιστικές ανατολικές χώρες της Ευρώπης και από τρίτες χώρες έξω από την Ευρώπη. Και είναι σε ηλικίες οι οποίες συνήθως δεν βρίσκουν άλλη δουλειά. Είναι γυναίκες ή άντρες οι οποίες είναι λίγα χρόνια πριν να συνταξιοδοτούν. Είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει αλλά δεν βρίσκουν καμία άλλη δουλειά και τρόπους να επιβιώσουν και αναγκάζουν να μπουν σε αυτό το τομέα και να κάνουν κάτι από αυτά που ξέρουν, να βοηθήσουν σε κάποια οικογένεια. Επίσης υπάρχουν και φοιτητές οι οποίοι στηρίζουν τη ζωή τους σε μια παρόμοια εργασία. Γιατί δεν είναι εύκολο να επιβιώσει σήμερα ο άνθρωπος. Οι μισθοί έχουν πέσει, οι οικογένειες δεν μπορούν να στηριχτούν τους φοιτητές όπως ήταν παλιά και αναγκάζονται να δουλέψουν ό,τι μπορεί να το επιτρέψει το πρόγραμμα στο πανεπιστήμιο ή τη ζωή τους. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το κλάδο είναι να γνωστοποιήσουμε το επάγγελμα σε όλη την Ευρώπη, επειδή αυτό το επάγγελμα όλο και είναι πιο χρήσιμο σήμερα στη ζωή μας, επειδή το ωράριο των εργαζομένων αυξάνεται, οι διαδρομές μέχρι την εργασία και πίσω από την εργασία μέχρι το σπίτι είναι όλο και περισσότερες ώρες, ναι. Και δεν έχει ο άνθρωπος χρόνο για την προσωπική του ζωή, για το οικιακό, για το οικείο του. Το περίφημο έτσι, διακύβευμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χρόνια τώρα, ειδικά το έχετε και στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών, το εξετάζετε, συνδυασμός προσωπικής ζωής, επαγγελματικής ζωής και οικογενειακής ζωής. Ναι. Έτσι. Αυτό το χρόνο πια δεν υπάρχει. Γι' αυτό αναγκάζεται να ψάξει βοήθεια. Και αυτή είναι μία περίπτωση, κυρία Κούνεβα. Μετά υπάρχουν περιπτώσεις. Αυτό που ανέφερα στον πρόλογό μου. Όταν στην οικογένεια υπάρχει ένας ανάπηρος που θέλει ειδική φροντίδα ή ένας υπερήλικας, εκεί και να είσαι στο σπίτι, καμιά φορά δεν επαρκείς. Χρειάζεσαι βοήθεια. Ναι. Πολλές φορές με την κατάσταση αναπηρίας μπορεί να χρειαστούν και 2 και 3 βοηθοί. Γιατί είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις και δεν αντέχει ένας εργαζόμενος. Χρειάζεται 24 ώρες στήριξη και χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει τόσο κλάδος, να υπάρχει την εκπαίδευση. Να μπορεί να πάρει εκπαίδευση, ακριβώς. Ναι, να μπορεί να έχει την εκπαίδευση, να μπορεί να είναι χρήσιμος στην εργασία του. Να μπορεί και να μην φοβάται οι συγγενείς, να μην φοβούνται οι συγγενείς. Αν μπορεί, αν είναι ικανός να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ακριβώς, με την περίπτωση πρόσωπο που ναι. έχουν στο σπίτι. Επίσης, έχουμε και το άλλο ζήτημα, ότι η άδεια μητρότητας είναι πολύ μικρή και αναγκάζεται να βγει η μητέρα να εργαστεί πάρα πολύ νωρίς. Και το παιδί δεν μπορεί να το πάρει μαζί στη δουλειά. Και πρέπει να βρει ένας βοηθός στο σπίτι που να προσέχει το παιδί έως να λείπει η μαμά από το σπίτι, να
έως να εργάζεται. Αυτός είναι και... Αυτή είναι και μια άλλη αιθία για την εργασία αυτή. Περιγράψαμε δύο-τρεις, ας το πούμε, ειδικότητες, που, ανεπίσημες ειδικότητες, που έχουν οι άνθρωποι που έχουμε στα σπίτια μας και μας βοηθούν σημαντικά, εξαιρετικά, καταλυτικά, θα έλεγα, σε πολλές περιπτώσεις. Να πούμε και ποια άλλα συναφή επαγγέλματα εντάσσονται εντάχθηκαν στην έκθεσή σας και στα οποία θα αφορά αυτή η νομοθεσία όταν με το καλό προκύψει. Γιατί να δούμε τι έγινε κιόλας. Ναι, εκεί μέσα εξαρτάται από τη χώρα πώς ρυθμίζει, έτσι. Γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν εντάξει και 18 επαγγέλματα. Εμέσα μπορεί να είναι και ο οδηγός της οικογένειας. Ο οδηγός, ναι. Μπορεί να είναι ο κυπουρός, μπορεί να είναι ο μάγκερας, μπορεί να είναι η καταρίστρια, μπορεί να είναι ο φυσιοθεραπευτής. Επίσης, γιατί υπάρχουν φυσιοθεραπευτές οι οποίοι έχουν ένα χώρο που δέχονται επίσκεψη, αλλά υπάρχουν και αυτοί που πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Να. Μπορεί να είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα που θα ενταχθούν σε αυτό το κλάδο και πρέπει να μάθουν πώς να συμπεριφέρουν στο οικείο του σπιτιού που τα πάνε. Γιατί και κάτι σπίτι έχει τη σειρά του. Έχει τον τρόπο. Ο κάθε άνθρωπος έχει την ανάγκη του. Ας πούμε, αν προσέχει ένας ανάπηρος, πρέπει να ξέρει πώς να συμπεριφέρεται. Εγώ που δεν βλέπω καλά, χρειάζομαι τα πράγματα εκεί που ξέρω ότι είναι εκεί να τα αφήσει. Σωστά. Ναι. Γιατί μετά δεν τα βρίσκω ή τα πέσω επάνω σε κάτι. Δεν το παρατηρώ στο σπίτι. Θέλει εκπαίδευση. Θέλει προσπάθεια. Αλλά πρώτα απ' όλα, μετά την επικύρωση, πρέπει να προσπαθήσουμε αυτά που κάνουν και στη Γαλλία. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια κουλτούρα. Μια κουλτούρα η οποία και να σέβεται τον εργαζόμενο, αλλά και να μάθουν πώς να συνεργάζονται και πώς να έχουν την επαφή και πώς να εξελίγεται αυτή η εργασία, να είναι όλο και καλύτερη. Θα ήθελα, πρωτού προχωρήσουμε στα πιο θεωρητικά αλλά πολύ σημαντικά που θα συζητήσουμε μαζί, κυρία Κούνεβα, να μιλήσουμε με τις δύο κυρίες και να μας πούν πώς ακούνε τις περιγραφές που έκανα ή που τέλος πάντων γίνονται από τις στατιστικές. Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας, αυτά τα πρόσωπα? Θέλετε να μας πείτε λίγο τη δική σας ιστορία? Όποια θέλει αρχίζει, δεν έχω προτίμηση, όπως θέλετε εσείς. Πώς ήρθατε, να, ας πούμε, η κυρία Κούνεβα είπε ότι κάποια ανάγκη σε οδηγεί. Δεν είναι αόριστα ότι θέλεις περισσότερα χρήματα. Προφανώς δεν ξενιτεύεσαι για να βγάλεις περισσότερα χρήματα κάνοντας μια δουλειά πολύ δύσκολη. Και όχι ότι καλύτερο. Είναι αυτά που πολλές φορές θέλουμε να αποφύγουμε όσοι έχουμε στα σπίτια μας, έτσι δεν είναι? Ποια θα ήθελα να μου πει? Ό,τι θέλετε μας λέτε. Δεν... Παρακαλώ, δεν θέλω κάτι που θα σας ενοχλούσε να το πείτε δημοσίως, εννοείται, έτσι. Αν πρέπει να συγκινήσω εγώ, θα ήθελα πρώτα να πω ότι ευχαριστώ για αυτό που είμαστε μαζί και μπορούμε να πούμε τις πόνο μας. Δεν είναι εύκολο να ζήσεις τόσο χρόνια στο ξένη χώρα. Όχι, βέβαια. Αν να μπορείς να συνηθίσεις με το ζωή με κάποιους ξένοι άνθρωποι που δεν γνωρίζεις και πρέπει να... Το πρώτο που πρέπει να μάθεις είναι η δικά τους κουλτούρα. Πόσο μακρινή είναι η κουλτούρα της Ελλάδας από τη Βουλγαρική όμως? Νομίζω ότι πάλι καλά. Δεν είναι τόσο μακριά. Είμαστε στην Βαλκάνη. Αυτό μπορώ πρέπει να πω. Πρέπει να υπάρχουν κοινά. Ναι. Υπάρχουν, έτσι. Όπως και εδώ και παντού έχει κόσμο και κόσμο. Αυτά είναι. Εσείς έχετε ζήσει δηλαδή και μέσα σε σπίτια, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο, υποθέτω, που γίνεσαι άτυπα ένα μέλος της οικογένειας και... Τώρα εξαρτάται από το σπίτι, όπως είπατε, ναι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όταν είσαι έξω, ελεύθερος και πρέπει να μπεις στο ένα σπίτι που δεν γνωρίζεις τίποτα, ούτε τι οικογένεια σε φιλοξενεί, δεν γνωρίζεις και γλώσσα, επειδή πάρα πολλοί μετανάστες έρχονται στην Ελλάδα χωρίς να ξέρουν ούτε μια λέξη και πρέπει να συγκινήσουν από το Α και Β, τότε είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο για όλοι μας. Εγώ είχα αυτή τη δυνατότητα να ξέρω λίγο από τον γλώσσα σας, γιατί έχω τελειώσει μουσική στη Βουλγαρία
και έχω δουλέψει να τραγουδάω. Α. Και τραγουδούσα ελληνικά τραγούδια. Τι λέτε? Αυτό μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να ξέρω λίγο από γλώσσα. Αρχίσατε με στίχους, αρχίσατε. Ναι, ναι. Είναι με το σεβασμό. Όταν όλοι έχουμε σεβασμό, βρίσκουμε τρόπο να μπορούμε να ζούμε καλά. Έτσι είναι, όπως το λέτε ακριβώς, κυρία Γιάνκοβα. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Το πρώτο, προτού ανοίξεις το στόμα σου, ο σεβασμός σου φαίνεται ακόμη και στο πρόσωπο, δεν χρειάζεται να πεις. Ακριβώς. Ή ο μη σεβασμός φαίνεται επίσης. Ναι. Οπότε, πόσα χρόνια μετράτε εδώ, στη δική μας χώρα? Εδώ, περίπου 17. Με λιγάκι ήμουν έξω, πήγα στην Γερμανία και πάλι ήμουν μεταξύ Έλληνες. Α. Δεν έχω χωρίσει πολύ από... Από τους Έλληνες. Όπου και αν πάτε, τους είμαστε μπροστά. Αυτή η χώρα ήταν μέσα στη καρδιά μου, αν πρέπει να πω. Έχω λίγο ρίζα από εδώ. Ή αυτό μπορεί να είναι πιο εύκολο που έχω περάσει πολλές δύσκολες περίπτωσεις που όλοι έχουμε. Εγώ δεν θέλω να γυρίζω πίσω, ναι. Γιατί βλέπουμε μπροστά. Να είμαστε καλά με το υγεία. Αυτό είναι. Το πρώτο. Είχα και τέτοιες στιγμές, πάρα πολλές δύσκολες. Αυτό συμβαίνει εκεί που τι κόσμο τα γνωρίζεις. Αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι άνθρωπος και θέλει να ζήσει καλά, βρίσκεται τρόπο. Συμφωνείτε, κυρία Μπίσκοβα? Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Όλοι περνάμε δυσκολίες από την αρχή. Πόσα χρόνια εδώ εσείς? 12. 12. Είστε βετεράνες και οι δύο. πώς γίνεται αυτή η αλλαγή χώρας, δηλαδή πώς αποφασίζει κανείς να αφήσει το σπίτι του? Η ανάγκη. Η ανάγκη. Η ανάγκη. Είχατε οικογένειες εσείς όταν φύγατε? Είχατε τους, εννοώ δικά σας παιδιά ή παντρεμένες ή ήρθατε εδώ? Εγώ ήμουν μάνα. Μικρά. Ναι. Όχι, παντρεμένες εσείς αν ήσασταν, λέω, δεν ξέρω σε τι. Ναι. Ωραία. Οπότε πώς γίνεται αυτό, πείτε λιγάκι, γιατί ξεχνάμε, ξέρουμε τα δικά μας προβλήματα και ξεχνάμε τα δικά σας. Κουβαλάτε... Εκεί που δεν φτάνουν τα λεφτά, εκεί που δεν μπορείς να δώσεις το παιδί σου στην οικογένειά σου, παίρνεις τη δύσκολη απόφαση εκεί. Και εσείς ήσασταν τραγουδίστρια, κατάλαβα, στη Βουλγαρία εσείς, με τι... Εγώ έχω τελειώσει ΤΕΗ οικονομικά στη Βουλγαρία. Οπότε στην πράξη είδατε την οικονομική κρίση εσείς. Ναι. Δυστυχώς δεν έχω δουλέψει ποτέ στη ζωή μου αυτό που έχω τελειώσει. Τι αυτό, να κάνω. Αυτό το βλέπετε και στη δική μας χώρα, υποθέτω. Ναι. Το ακούτε γύρω σας πολύ. Ναι, 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 ναι. Και όσο για τους καλλιτέχνες, κυρία Γιάνκοβα, αυτό το ξέρατε πολύ καλά επίσης. Έχω τελειώσει πανεπιστήμιο δασκάλα, δημοτικό σχολείο, μουσικός. Ανάγκη με έχει φέρει να πάω να τραγουδάω, γιατί οικονομικών τα λεφτά δεν φτάνουν με κανένας. Οπότε τι εργασίες κάνατε στην Ελλάδα, αν θέλετε να μου πείτε, όποια θέλει. Πείτε, εσείς κυρία Μπισκόπο, δεν έχετε μιλήσει πολύ. Εμένα η πρώτη μου δουλειά ήταν σε ένα καφέ με ζωτοπολείο, χωρίς γλώσσα. Να... Σερβίρατε ή μαγειρεύατε, τι κάνατε? Τα πάντα. Και μέσα να... Και καθάρισμα, ίσως τα πάντα, φτιάχνω καφέ. Είναι αυτό που λένε περιγραφή εργασίας, ναι, κυρία Κούνεβα. Ναι, τα πάντα. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή μου λέγανε ότι θα πάω να σερβίρω και μετά, όχι μόνο να σερβίρεις, και χωρίς γλώσσα κιόλας. Πήγα και δεν ήξερα ούτε α, ούτε β. Άρα όταν έρχεται ένας άνθρωπος, προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση σας που σίγουρα... Λίγο δύσκολα. Ευτυχώς είχα πολύ καλή μοίρα στη ζωή μου και δεν χρειάστηκε, αλλά φαντάζομαι ότι όταν έχεις το νου σου να έρθεις να δουλέψεις, να επιβιώσεις, λέει, το ίσως μπορεί να είσαι πικραμένη, εκνευρισμένη, εξοργισμένη, αλλά το τελευταίο που μπορείς να σκεφτείς ότι θα καταφέρεις είναι ότι θα διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Να ρωτήσω και εσάς, κυρία Κούνεβα, γιατί η πρώτη σας εποχή στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είναι γνωστό, εσείς ήσασταν σε ένα άλλο κλάδο βεβαίως, έτσι, ναι, δεν είναι, εσείς ήσασταν... Εγώ δεν... Δεν δουλέψατε σε αυτό το χώρο. Δεν είχα αυτή τη... Ναι.
εμπειρία, αλλά την είχε η μαμά μου. Την είχαν οι φίλες μου, την είχαν συγγενείς άλλοι που δουλεύαν στην Ελλάδα. Και ξέρω πώς ερχόντουσαν με τόσο δυσκολίες εδώ. Και πολλές φορές τους παίρνανε αμέσως στα διαβατήρια. Δεν είχαν τη δυνατότητα να μετακινούνται στην πόλη λόγω ασφάλειας, για να μην τους... Γίνει έλεγχος και βρεθούν ότι ναι, είναι παράτυπες. Ακριβώς. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό τους περιορίζει πάρα πολύ, γιατί αν ήθελε να βρει κάποια άλλη δουλειά, δεν είχε την ταυτότητα μαζί. Και ξέρετε, δεν είναι... να φύγει. Επειδή σας είπα, προσπαθώ να φανταστώ. Το να μην έχεις πάνω σου ένα χαρτί που να σου δίνει μια άνεση προσωπική να κινηθείς και να σε ρωτάνε και ύποπτα ποια είσαι και αυτά, αυτό είναι υποβιβαστικό της αξιοπρέπειάς σου. Δεν είναι μόνο ότι μπορείς να βρεις άλλη δουλειά. Νιώθεις σαν να έχεις κάνει κάτι ή έχεις σκοτώσει κάποιον, ξέρω εγώ. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ άσχημο. Ναι. Και μετά το άλλο, ότι αναγκάζεσαι να δουλέψεις χωρίς να ξέρεις τη γλώσσα της χώρας. Χωρίς να μπορείς να συνοηθείς μαζί τους. Έστω να καταλάβεις τι λέγεται για σένα, ίσως. Ακριβώς. Ε? Κυρία Βίσκοβα, έχετε καμίες εμπειρίες από ό,τι φαίνεται. Να καταλάβεις τι ζητάνε από σένα. Για τα πάντα ζητάνε από σένα, το είπαμε. Να μπορείς να εξυπηρετήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι καταπιεστικό να, μέχρι να χαλαρώσεις και να καταλάβεις ότι ο άλλος... Έχει καλές προθέσεις, ίσως. Ναι, γιατί δεν είναι πάντα κακοί άνθρωποι δίπλα μας, ή απέναντί μας. Ότι δεν θέλει κάτι άσχημο από σένα, δεν σε εκβιάζει εκείνη τη στιγμή όταν σου μιλάει πιο έντονα, προσπαθεί να σου εξηγήσει. Είναι περίοδος πάρα πολύ δύσκολος που προσαρμόζεσαι, αλλά μετά αυτό αφήνει στίγμα. Αφήνει στίγμα ψυχολογική. Πώς όμως βρίσκει κανείς δουλειά? Έχει κάνει προεργασία από τη χώρα του ή έρχεται και ψάχνει, μένει σε κάποιο φύλλο, δεν ξέρω. Ξεκινάμε πολύ δύσκολη τέμα. Ξεκινάμε να λέμε για το γραφή σε δουλειά, στην Αθήνα. Επειδή... Μέσω γραφείων γίνεται αυτή η ιστορία. Ναι, από εκεί ξεκινάει. Πρακτορείων, ας το πούμε. Και δεν έχει σταματήσει, δυστυχώς, μέχρι τώρα. Γιατί έχει γραφή που δεν έχουν χαρτιά. Είναι παράνομα τα γραφεία. Είναι παράνομα τα γραφεία. Παράνομα τα γραφεία. Ναι. Καλή αρχή λοιπόν. Ναι. Με τα παράνομα γραφεία. Ναι. Το άλλο που είναι ότι ακόμα. Οι οποίοι ποιοι είναι αυτοί που έχουν τα γραφεία, είναι Έλληνες, είναι ξένοι, είναι ξένοι και Έλληνες μαζί. Έλληνες και μπορεί να έχει και ξένοι. Mm-hmm. Μέσα εργοζόμενοι βέβαια. Ναι. Μέχρι τώρα, μέχρι η Βουλγαρία να μπει μέσα στην Ευρώπη. Εμείς δεν είχαμε δικαιώματα να κάνουμε εταιρείες στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε γραφή για δουλειά. Ναι, επειδή είναι παράνομο όμως. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν έχει οποιοδήποτε. Αν είναι κάτι παράνομο, δεν θα σας ζητηθεί από κανένα χαρτί. Είχα περίπτωση 2003 στο γραφείο που πήγα να ψάχνω δουλειά. Να σας πω το πρώτο που είναι αυτό που λέγαμε ότι δεν ξέρουμε γλώσσα. Με φωνάξανε μέσα στο γραφείο. Γνωρίζω κάποιος άνθρωπος, κύριος, πολύ μορφωμένος βέβαια. Μια στιγμή όμως εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή η δουλειά που μου προσφέρουν και θέλουν να ξεκινήσω εγώ να δουλεύω, είναι να κάνω παρέα. Όχι να δουλεύω. Τι νοείτε να κάνετε παρέα? Να κάνω παρέα, να ξεκινήσουμε να ταξιδεύουμε μαζί. Α, γυναικεία παρέα. Ναι. Γιατί παρέα. Ναι. Μάλιστα. Το υποψιάστηκα, αλλά ήθελα να βεβαιωθώ. Μάλιστα. Και μέσα στο γραφείο, εγώ γύρισα και είπα συγγνώμη, όμως... Είμαι αντικοινωνική, δεν θέλω να κάνω παρά. Ναι. Εγώ ήρθα να δουλεύω, παιδιά. Το άλλο που είναι, πληρώνεις. Εμείς... Εσείς ήρθατε να βγάλετε λεφτά, δεν είχατε. Στο νόμο στην Ελλάδα λέει ότι πληρώνει κομισιόν μόνο εργοδότης που Προμήθεια. Προσφέρει δουλειά. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτές που ψάχνουμε δουλειά, δεν πληρώνουμε. Μα δεν έχει λογική να πληρώσεις αφού δεν έχεις. Μέχρι τώρα όμως, κάθε φορά εμείς πληρώνουμε. 200-250 ευρώ. Τώρα είναι μέχρι 300, έχει φτάσει. Αλλά δεν είναι πρόβλημα ότι τα πληρώσεις μία φορά, να μπορείς να σε προσφέρουν κάτι δουλειά, καλύτερη βέβαια.
Γιατί έξω, μπορεί, έξω από την γραφεία μπορεί μην να βρεις δουλειά. Όμως στο γραφείο θα σε προσφέρουν. Το πράγμα είναι ότι εδώ έχει ένα κόπο. Πληρώνεις, μπαίνεις μέσα. Αυτή η δουλειά όμως από το γραφείο της δίνουν 2-3 φορές. Δηλαδή, μετά 3 μήνες εσύ χάνεις δουλειά σου και μείνεις στον δρόμο. Χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Μετά μπαίνει μέσα κάποιος άλλος, για ένα χρόνο έτσι μπορούν 2-3 φορές να προσφέρουν μία δουλειά και να παίρνουν λεφτά. Και φυσικά δεν μπορείς να καταγγείλεις ανθρώπους που δεν υπάρχουν ουσιαστικά, γιατί όταν κάτι είναι παράνομο δεν υπάρχει. Ναι. Και φυσικά δεν ξέρεις και κανένα όνομα εκεί, έτσι, την... Ναι, κύριε Κούναβα. Γενικά εδώ παρατηρούμε όλα, ότι εδώ όλα γίνονται πίσω από την κουρτίνα. Δεν έχει τίποτα φανερό. Δεν υπάρχει ο εργαζόμενος που εργάζεται. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Δεν υπάρχει περιγραφή τι θα κάνει. Τα πάντα, αν είπαμε. Αυτό θα, ναι, θα το γράψουμε τα πάντα. Αν αυτό είναι η εργασία, έτσι, αν αυτό μπαίνει μέσα στη σκέψη, είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να ρυθμιστούν, αλλά γι' αυτό έχουμε κάνει την έκθεση και έχουμε κάνει τόσες προτάσεις αναλυτικές για να μπορεί να ρυθμίσει αυτός ο κλάδος, για να μην έχουμε αόρατους εργαζόμενους και να μην ζητάνε από τους εργαζόμενους ό,τι του έρθει. Ότι πρέπει αυτό να είναι μια εργασία, να έχει το ωράριο, να έχει την ασφάλεια, να έχει την εκπαίδευση, να έχει την άδεια. Να έχει αυτά που πρέπει να έχει κάθε εργαζόμενο. Όλοι οι εργαζόμενοι. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μεταφερθούμε έτσι μέσω του τηλεφώνου στην Ιταλία και να συναντήσουμε ηχητικώς την κυρία Άννα Τριανταφυλλίδου. Μας ακούτε, κυρία Τριανταφυλλίδου? Ναι, σας ακούω. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είναι καθηγήτρια η κυρία Τριανταφυλλίδου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Είστε ακόμη ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Βασική από τις βασικές ερευνήτριες του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ναι, δεν είμαι πια το ενεργή στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Απλά είμαι στο Επιστημονικό Συμβούλιο, γιατί τώρα είμαι εδώ. Ναι. Έχετε μεγάλη εμπειρία στην έρευνα για τις συνέπειες της πολιτισμικότητας, της μετανάστευσης. Και έχετε... έχω ειδικά ασχοληθεί με την ηχειακή εργασία. Ακριβώς. Έχετε εποπτεύσει, συντονίσει και γράψει και η ίδια μέσα σε έναν τόμο, τον οποίο είχα την ευκαιρία να διαβάσω, όχι όσο πολύ θα ήθελα, αλλά είναι εξαιρετικά αυτά που διάβασα εκεί. Δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, νομίζω, το βιβλίο αυτό. Όχι, δεν νομίζω, όχι. Ναι. Έχουμε κάνει, να σας πω, δύο βιβλία. Ένα είναι, ήταν μια γενική επισκόπηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικιακές εργάτριες που είναι χωρίς χαρτιά στην Ευρώπη και καλύπταμε 7 χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα και την Ιταλία. Αυτό έχω υπόψη. Και αυτό το πιο πρόσφατο βιβλίο που αφορά την πλευρά των εργοδοτών, γιατί θεωρούσαμε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι που αφορά τους εργοδότες που δεν έχει καλυφθεί και τη σχέση της οικιακής εργάτριας με τον εργοδότη και την εργοδότρια για την ακρίβεια, που συνήθως είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα, σωστό. Έχετε μελετήσει την κατάσταση των γυναικών λοιπόν που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί παρέχουσες φροντίδα σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως ακούσατε λίγο από τη συζήτηση τη δική μας και εστιάζαμε στη σημασία που έχει, πιστεύω εγώ ότι είναι κορονής ίσως όλων, το να έχεις χαρτιά, το να είσαι νόμιμος, γιατί τότε υπάρχεις για μια πολιτεία, για μια χώρα στην οποία ζεις και μπορείς να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται. Αυτό είναι και... πάρα πολύ σημαντικό και λαμβάνω την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε την κυρία Κούναβα για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πραγματικά μια πολύ δυναμική ομάδα και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να έρθει η οικιακή εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη συζήτηση και όχι απλά σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Σωστό. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των χαρτιών και είναι πολύ ιδιάζουσα η μορφή της εργασίας, ειδικά όταν πρόκειται για εργασία σαν εσωτερική οικιακή βοηθός, που λένε τα ελληνικά.
το live-in που λέγεται στα αγγλικά. Είναι πιο ευάλωτα αυτά τα πρόσωπα στην εκμετάλλευση. Αν υποθέσουμε ότι είναι ευάλωτα όλα αυτά τα πρόσωπα στην εκμετάλλευση, ο άνθρωπος που ζει μέσα σε ένα σπίτι και είναι πλέον εντελώς αόρατος, δεν τον βλέπει κανείς. Είναι πολύ ευάλωτος και με τη, θα το πω έτσι, και με την καλή και με την κακή έννοια. Δηλαδή, καταρχήν είναι μια εργασία τόσο προσωπική, η οποία είναι δύσκολο να μπει σε ένα πλαίσιο σχέσης εργασίας και από την πλευρά του εργοδότη και από την πλευρά του εργαζόμενου. Ως προς την περιγραφή του εργασιακού του αντικειμένου, γιατί όταν είσαι 24 ώρες σε ένα σπίτι, μπορεί κάποιος ανά πάσα στιγμή να... Ναι, ακριβώς. Θα σας πω κάτι, ότι η Ιταλία είναι σχετικά μια χώρα με καλή πρακτική, γιατί έχει διάφορες... έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο που περιγράφει τα καθήκοντα που μπορεί να περιλαμβάνει κάθε διαβάθμιση της ψυχιακής εργασίας και τις αντίστοιχες ελάχιστες αποδοχές. Διότι ακριβώς εξαρτάται καταρχήν αν εξυπηρετεί μια οικογένεια όπου υπάρχει ένας άνθρωπος ανήπορος, τελείως ανήπορος. Επομένως, αν χρειάζεται και κάποιες παραγιατρικές γνώσεις, αν εξυπηρετεί μια οικογένεια που δεν έχει κάποιον άνθρωπο ανήπορο, αλλά απλά έχει κάποιον άνθρωπο με συγκεκριμένες ανάγκες. Αν είναι μια οικογένεια, ας πούμε, χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες, αν καλείται να εκπληρώσει και καθήκοντα εκτός σπιτιού, όπως να πας για ψώνια, να μαγειρέψεις, να φροντίσεις τον κήπο κλπ. Πρέπει επίσης να πω ότι, για παράδειγμα, στην Ιταλία έχει δημιουργηθεί και η δυνατότητα, στην ουσία εκμεταλλευόμενη έναν νόμο, ο νόμος ήθελε να προβλέψει την ανάγκη παρουσίας 2 ή 3 προσώπων για την κάλυψη 24 ωρών. Ναι, και πρέπει να πω ότι εκεί οι εργαζόμενοι το χρησιμοποίησαν αυτό πιο ευρηματικά, ούτως ώστε να κάνουν, ας πούμε, 3 και 3 μήνες ή 6 και 6 μήνες. Δηλαδή, δουλεύουμε, ας πούμε, εσείς και εγώ στο ίδιο σπίτι, και κάνω 6 μήνες εγώ και μετά 6 μήνες πάω σπίτι μου και μετά κάνετε 6 μήνες εσύ και 6 πάτε σπίτι σας. Και αυτό είναι εντάξει από τον νόμο, γιατί ο νόμος στην ουσία ήθελε να πει ότι μπορεί να δουλεύουμε την ίδια μέρα 8 ώρες εσείς και 8 ώρες εγώ. Αρκεί να υπάρχει συνένεση, στην λοιπόν. Στην ουσία μέχρι 3 πρόσωπα. Ναι. 3 επί 8, 24 ώρες. Αλλά δόθηκε έτσι ευκαιρία στους ανθρώπους να μπορέσουν να συμβιβάσουν και τις ανάγκες που έχουν για τις δικές τους οικογένειες και τη δική τους ζωή. Αν τις έχουν μαζί τις οικογένειες. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένας άνθρωπος πρέπει κάποιες ώρες να είναι μόνος του ή με τους φίλους του και όχι με τους ανθρώπους τους οποίους εργάζεται, έτσι δεν είναι? Ανεξαρτήτως δηλαδή του αν έχει την οικογένειά του μαζί ή όχι, πρέπει να είναι ελεύθερος, να έχει ρεπό που λέμε. Ναι, για παράδειγμα έχουμε μιλήσει για αυτό, για το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και πώς μπορεί αυτό να εξυπηρετηθεί όταν είσαι εσωτερικά εργαζόμενη. Ναι. Επίσης, το θέμα που νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι, ότι επειδή ακριβώς ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη, ας πούμε, είναι γυναίκα, έχει ανάγκη οικονομική τα χρήματα, πολλές φορές γίνεται αυτή η συνεννόηση ότι εντάξει, δεν θα βγεις το απόγευμα που δικαιούσε, ούτε την Κυριακή, και θα σου δώσω κάποια περισσότερα χρήματα. Ναι. Αλλά αυτό καμιά φορά γίνεται, δηλαδή ο εργαζόμενος έχει ανάγκη να ξεφύγει λίγο και γίνεται φαύλος κύκλος και στην ουσία μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να το επιλέξει ο εργαζόμενος. Επίσης, πρέπει να πούμε, παρατηρούμε το φαινόμενο που νομίζω τώρα θα συζητήσετε, αυτό που εγώ το λέω, η προλεταριοποίηση της ψυχιακής εργασίας. Πλέον, λόγω του ζητήματος της δημογραφικής αλλαγής και λόγω και των ανισοτήτων μεταξύ διαφορών χωρών και μέσα στην Ευρώπη και μεταξύ χωρών εκτός Ευρώπης και Ευρωπαϊκών, είναι πολλές οικογένειες που ζητούν οικιακή εργασία και ορισμένες φορές εσωτερική οικιακή εργασία, χωρίς να πρόκειται πλέον για αυτό που γνωρίζαμε πριν 30 χρόνια, όπου είναι μια οικογένεια με ένα τεράστιο σπίτι, με ένα πολύ υψηλό εισόδημα κτλ. Και πλέον καταρχήν τίθονται όλα αυτά τα θέματα που δεν υπάρχει, ότι μπορεί μια εργαζόμενη να μην έχει το δικό της χώρο για να κοιμηθεί, να μην έχει το σεβασμό της ιδιωτικότητάς της, που είναι φοβερό και απαράδεκτο. Και κατά δεύτερον λόγο η οικογένεια δεν γνωρίζει, δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν εργοδότη. Εμείς αυτό θέλαμε να μελετήσουμε και να αναδείξουμε στο βιβλίο αυτό για τους εργοδότες. Το πρόβλημα αυτό και πώς πρέπει να το προσεγγίσει και ο νομοθέτης έτσι, ότι η οικογένεια πρέπει να περνάει, ας το πω, κάποιο training
για να αντιληφθεί ότι εντάξει, δεν είσαι ένας εργοδότης όπως μια εταιρεία, αλλά είσαι ένας εργοδότης προς τον άνθρωπο και επομένως υπάρχουν κάποια δικαιώματα και κάποιες υποχρεώσεις και από τις δύο πλευρές. Και παρόλο που η δουλειά έρχεται να αγγίξει τις πιο προσωπικές πτυχές της οικογενειακής ζωής, πρέπει ακριβώς να σεβαστεί, όπως είπατε και εσείς, το χρόνο και το χώρο του ανθρώπου αυτού. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είναι στο σπίτι, δεν σημαίνει ότι μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να τον ενοχλήσεις. Έτσι είναι. Μας είπατε τι ισχύει λίγο πολύ στην Ιταλία. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια χώρα η οποία διακρίνεται για την καλή της συμπεριφορά και στάση έναντι αυτών των ανθρώπων, αν έχει περισσότερες πρόνοιες στην νομοθεσία, ας πούμε. Έχουμε κάποια χώρα η οποία ξεχωρίζει. Θα έλεγα ότι σχετικά και η Ιταλία και η Ισπανία είναι καλές περιπτώσεις. Δεν μπορώ να πω ότι κάποια... Δηλαδή υπάρχει μια συνειδητοποίηση, αυτό πρέπει να το πούμε στις χώρες για το θέμα. Έχουν γίνει κάποιες πρωτοβουλίες, έχουν πάρθει κάποιες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα το γνωστό εργόσιμο που έχουμε και στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι το εργόσιμο εξυπηρετεί τις εξωτερικιακές εργαζόμενες και τις οικογένειες που χρειάζονται κάποια, ας το πω έτσι, part-time βοήθεια. Όχι για τις εσωτερικές. Είτε για άνθρωπο που καθαρίζεται, για babysitter κτλ. Δεν εξυπηρετούν το βασικό θέμα που είναι αυτό που λέμε η εργασία φροντίδα, που αφορά κατά κύριο λόγο άνθρωπους ηλικιωμένους ή άρρωστους και λίγο λιγότερο τα πολύ μικρά παιδιά. Αυτό είναι ένα κενό πολύ σημαντικό που δεν το εξυπηρετούν τα παντός είδους εργόσιμα, ακόμα και όταν έχουν φορολογικές απαλλαγές σαν κίνητρο. Και αυτό επίσης που εμείς και λόγω και με τη συνάδελφο τη Σαμπρίνα Μαρκέτη, με την οποία έχουμε εργαστεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό και ξέρω ότι ήταν και στο Ευρωκοινοβούλιο όταν γινόταν η παρουσίαση της έκθεσης της κυρίας Κούνεβα και εργάζεται ακόμα στον τομέα αυτό στο Πανεπιστήμιο της Βενετίας. Αυτό που είχαμε πει είναι ότι πρέπει να ανοιχθούν διαδρομές νόμιμης μετανάστευσης για τον τομέα αυτό. Να γίνεται με πρόσκληση ακριβώς. Δηλαδή η προσέλευση του προσώπου αυτού. Να μην γίνεται μέσω των υπέροχων αυτών γραφείων που ακούγαμε. Κυρία Τρέταφη. Ναι, όχι, δεν μπορεί η οικιακή εργασία να μένει βορά σε κάποιους εκμεταλλευτές. Στα γενικά, στις γενικές ποσοστώσεις ή ακόμα και σε πολλές χώρες την μη δυνατότητα να πας νόμιμα στη χώρα. Βέβαια, αυτό είναι η μια μεριά του νομίσματος, γιατί σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι γνωρίζουμε ότι δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρητικά έχουν τα δικαιώματα. Θεωρητικά. Τα οποία δεν απολαμβάνουν. Αλλά είναι, δηλαδή πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες και στα δύο κομμάτια. Επίσης, κάτι άλλο που εμείς έχουμε προτείνει είναι ειδικά για τις εσωτερικές σχετικές βοηθείς, πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε κάποιο monitoring, κάποια παρακολούθηση. Mm-hmm. Δηλαδή, από ποιον. Να ζητά, για παράδειγμα, το ΙΚΑ. Θα υπέφερε στην Ελλάδα ο αντίστοιχο οργανισμό με το ΙΚΑ, να γίνεται μια συνάντηση μια φορά το χρόνο ή δύο φορέ το χρόνο με τον εργαζόμενο για να δει τι κάνει ο εργαζόμενο, πώ είναι, πώ αισθάνεται, πώ πάνε τα πράγματα. Και ίσω πιο χειροπιαστά πράγματα, κυρία Τριανταφυλλίδου, ίσω και πιο χειροπιαστά πράγματα όπω οι αμοιβέ του, αν καταβάλλονται, α πούμε. Γιατί... Ναι, ναι, αλλά δηλαδή να είναι υποχρεωτική συνάντηση, να μην μπορεί να αρνηθεί η οικογένεια. Διανόμου. Να πάει μόνο του στη συνάντηση. Ή να γίνει τη συνάντηση όπω γίνεται εδώ στην Ιταλία, υπάρχει ας πούμε, μια πολύ ενεργή συμμετοχή των συνδικάτων που βοηθάνε. Να γίνει τη συνεργασία του συνδικάτου, ότι είσαι καλά, έχει κάποια προβλήματα, θέλει να. Θα μου πείτε βέβαια αυτό, καταρχήν προϋποθέτει ότι είσαι νόμιμος. Το ερώτημα είναι και εκεί αν θα μπορούσε να ξεχωρίσει κορονής. Το κομμάτι μετανάστευση από το κομμάτι πρόνοια. Δηλαδή το ΙΚΑ δεν καλείται να ελέγξει το μετανάστευση και την μεταναστευτική νομοθεσία, καλείται να ελέγξει τις συνθήκες εργασίας και τις συνθήκες διαβίωσης του εργαζομένου. Είναι αυτό που είπατε, να ανοίξουν νόμιμες οδοί μετανάστευσης, είναι αυτό που ζούμε γενικά με την μετανάστευση και με την οικονομική αλλά και με την προσφυγιά. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να γίνονται σωστά. Γιατί όταν δεν γίνονται, γίνονται έφορα εδάφη για τους εκμεταλλευτές και τους... δεν θέλω να πω άλλα, ναι, ξεφύγει καμία λέξη. Εδώ βέβαια πρέπει να πω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη, γιατί καμιά φορά είναι και εύκολο να συζητάμε ότι η οικογένεια δεν είναι μια εταιρεία. Δηλαδή πριν 20 χρόνια αυτά που προβλεπόταν για την εργασία δεν μπορούσαν. Δηλαδή η εργασία ήταν σαν μια οποιαδήποτε εργασία και βέβαια καμία οικογένεια δεν τα έκανε.
στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, έχουν γίνει προσπάθειες να... Γιατί το κράτος αντιλαμβάνεται ότι μια οικογένεια δεν μπορεί να πληρώσει χ μισθό και άλλο ένα χ καταβολές στο ΙΚΑ ή στην εφορία κτλ. Ασφάλιση. Επομένως πρέπει να υπάρχει μια διευκόλυνση. Δηλαδή να δώσεις και ένα κίνητρο και μια δυνατότητα στην οικογένεια που θέλει να είναι εντάξει να είναι εντάξει. Εγώ νομίζω ότι αυτό σε πολλές χώρες έχει γίνει. Mm-hmm. Για τον επιπλέον λόγο, να μην ξεχνιόμαστε ότι οι οικιακές εργαζόμενες στην ουσία συμπληρώνουν το κράτος πρόνοιας και τις νέες ανάγκες της κοινωνίας. Έτσι είναι. Αυτό είναι βέβαια η μεγαλύτερη συζήτηση και πιο μακριά. Αλλά πρέπει να υπάρχουν σχήματα τέτοια που να ανταποκρίνονται στην προστασία των εργαζομένων mm-hmm. και στην ανάγκη των νοικοκυριών. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος των ΜΚΟ. Που και των συνδικάτων, όπου μπορεί κάποιος να απευθυνθεί αν τα πράγματα πάνε στραβά. Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει φύγει, π.χ. από τη Βουλγαρία, αλλά και κυρίως π.χ. από τη Γεωργία ή από την Αρμενία ή από την Αιθιοπία, τρίτες χώρες, και έρθει στην Ελλάδα ή στην Ιταλία ή στη Γαλλία, έχει ήδη στην ουσία ξοδεύσει χρήματα, έχει ανάγκη να δουλέψει. Πολλές φορές αναγκάζεται να υποστεί καταστάσεις και συνθήκες γιατί δεν έχει άλλο δρόμο. Γιατί δεν έχει ποιον να τον βοηθήσει. Ποιος να τον βοηθήσει. Επομένως και αυτός ο ρόλος ο συμβουλευτικός. Δηλαδή, εμείς το είχαμε δει και στην προσπάθεια τη μεγάλη έρευνα που είχαμε κάνει για τις οικιακές εργαζόμενες μετανάστες χωρίς χαρτιά, ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι σε μια δύσκολη στιγμή είχαν, εκεί που είχαν, όταν είχαν σε κάποια ΜΚΟ να απευθυνθούν. Προτού ξεκινήσουν από την πατρίδα τους. Όχι, αφού είχαν ξεκινήσει και τα πράγματα ήταν δύσκολα. Θυμάμαι μια κυρία συγκεκριμένα στην επιτόπια έρευνα στην Ιταλία. Που ήταν στο Τωρίνο και ήταν σε μια οικογένεια που είχε πάθει μια δερματική ασθένεια. Ένα δερματικό εξάνθημα mm-hmm. γιατί φρόντισε και τα σκυλιά της οικογένειας και η κυρία βρίσκεται σε μια αλυσή, η εργοδότρια, mm-hmm. και έλεγε δεν είναι τίποτα. Και αυτό ήταν, ας το πούμε, η σταγόνα που είχε ξεχυλίσει το ποτήρι, γιατί ήταν πλέον πολύ κουρασμένη, δεν σεβόντουσαν τις αργίες. Δεν σεβόντουσαν γιατί είναι και κάτι άλλο. Δεν μπορείς να λες στον άνθρωπο, α, τώρα θα πάμε εκεί, τώρα θα πάμε ένα μήνα στη ποικιλία, τώρα θα κάτσουμε εδώ. Έχεις έναν άνθρωπο, δεν έχεις μια βαλίτσα μαζί σου. Λοιπόν, και αυτό ήταν η σταγόνα για την κυρία που ξεχύλισε το ποτήρι. Και ευτυχώς βρήκε μία ΜΚΟ, στην οποία απευθύνθηκε και για να πάρει τα δεδουλευμένα και για να βρει ένα καταφύγιο για κάποιες εβδομάδες και μετά να βρει και μια άλλη δουλειά. Γιατί υπήρχε φυσικά όταν δεν έχεις χαρτιά και το πρόβλημα των δεδουλευμένων, να μπορέσεις, που συνήθως τις περισσότερες φορές μέσω των συνδικάτων λύνεται, γιατί ακριβώς οι οικογένειες φοβούνται και όταν επέμβει είτε το ΙΚΑ είτε κάποιο συνδικάτο, προτιμώ να πληρώσω τα δεδουλευμένα και να τελειώνω. Αλλά και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και είναι το θέμα που θα θίξουμε τώρα, νομίζω, με τις κυρίες, τις δικές μας προσκεκλημένες εδώ. Κυρία Τριανταφυλλίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε και τις πολλές πληροφορίες που μας δώσατε και την εικόνα από την Ιταλία. Βρίσκεστε στη Φλωρεντία, δηλαδή, τώρα εσείς. Ναι. Πανέμορφη πόλη. Ναι, είμαι στη Φλωρεντία. Πανέμορφη σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ναι. Καταρχάς να σας ρωτήσω, κυρία Κούναβα, έχουμε αυτή τη μικρή γιορτή, ένας χρόνος και τρεις μήνες από την έγκριση της έκθεσής σας. Στην πράξη, τι έγινε, συνέβη κάτι? Η έκθεση αυτή ήταν πρόταση προς την Κομισιόν. Και... ώστε να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, έτσι. Ναι, για να μας δώσει μια νομοθετική πρωτοβουλία προς το Κοινοβούλιο. Ακόμα δεν έχει κάνει... Δεν έχει υπάρξει συνέχεια. Ναι, αλλά είπανε ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο, επειδή προηγείται ένα άλλο θέμα το οποίο μεσολαβεί mm-hmm. προς αυτό το θέμα, ίσως έχει να κάνει το τράφικινγκ. Και μετά θα έχουμε και το οικιακό προσωπικό. Θα έρθει αμέσως μετά, ελπίζω. Πάντως και το τράφικινγκ δεν είναι εντελώς ξεκομμένο, γιατί έχω ακούσει περιπτώσεις γυναικών από τρίτες χώρες, από την Αφρική παραδείγματος χάρη, που έχουν πέσει θύματα τράφικινγκ και δεν έχουν εκπορνευθεί μεν, αλλά έχουν γίνει σκλάβες σε σπίτια. Τις έχουν κλειδώσει, κανείς δεν ξέρουν ότι υπάρχει και τις είχαν κλεισμένες να δουλεύουν νυχθημερών. Ναι. Χωρίς αμοιβή, φυσικά, έτσι εννοείται. Ναι, έχουμε μεγάλη ανάγκη να ρυθμιστεί πώς έρχονται όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη.
ποιότε ήταν το κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να έρχονται νόμιμες, να μην εκμεταλλεύονται. Και όπως είπε η κυρία Τριανταφυλλίδου, ναι, ότι κάποιες χώρες έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας για το οικικό προσωπικό. Είναι 6 χώρες αυτές στην Ευρώπη και κάνουν κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε οι συνθήκες εργασίας της χώρας τους να είναι ανθρώπινες και είναι νόμιμες. Mm-hmm. Για εμένα το καλύτερο παράδειγμα είναι η Γαλλία. Δεν ξέρω ποιο λόγο. Μήπως επειδή είχα περισσότερες επαφές μαζί τους. Αλλά οι Γάλλοι έχουν καταφέρει να το οργανώσουν όλα. Εκεί που βοηθάνε και στο νοικοκυριό, το οποίο θα ήθελα να πάρει ένας οικιακός βοητός να το πάρει, γιατί δίνει φορολογικές ελαφρύνσεις, απαλλαγές που λέμε. Ναι. Εκεί δηλώνεις ότι θέλεις οικιακό προσωπικό. Πού το δηλώνεις. Έχει σύστημα. Μια ειδική υπηρεσία, έτσι. Ναι, μια ειδική υπηρεσία. Ναι, είναι μια υπηρεσία και mm-hmm. σύστημα. Mm-hmm. Υπάρχει στο ίντερνετ. Το κάνεις ηλεκτρονικά, το οποίο συνδέεται με την εφορία. Και εκεί εξαρτάται με τις αποδοχές που έχεις. Μετά ορίζει πόσο τα πληρώσεις, ασφάλεια, τα συμμετέχεις στην ασφάλεια. Mm-hmm. Ή δεν τα συμμετέχεις καθόλου στην ασφάλεια του εργαζομένου. Μπορεί να τα αναλάβει μόνο το κράτος. Και αναλόγως και την ανάγκη που έχεις ενδεχομένως. Και την ανάγκη και τις επιλογές. Ναι, δηλαδή αν έχεις έναν άρρωστο άνθρωπο σπίτι ηλικιωμένο, υποθέτω ότι θα είναι άλλη η αντιμετώπιση της πολιτείας, ναι. Έτσι δεν είναι. Η νυχτερινή εργασία είναι πολύ καλά ρυθμισμένη. Αν πρέπει κάποιος να δουλέψει νύχτα, δεν μπορεί να δουλέψει ούτε μία ώρα την ημέρα. Πρέπει να ξεκουράζεται. Είναι ελεύθερος. Ναι. Πρέπει να ξεκουράζεται. Και η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα που ζήτησε την έκθεση για να τη ουτετήσει. Τώρα δεν ξέρω πώς προχωράει εκεί. Mm-hmm. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε ξεκινήσει βήματα. Στο νομοθετικό πεδίο εννοείται. Ναι, αλλά πρώτο για να γίνουν σωστά πρέπει να υπάρχει το Σωματείο Εργαζομένων, να εκπροσωπείται εργαζόμενοι. Έχουμε τη χαρά οι δύο κυρίες να έχουν και αυτή την ιδιότητα. Είναι μέλη του νεοσυσταθέντος σωματείου, το οποίο για την ακρίβεια είναι το Σωματείο Οικιακών Βοηθών και Προσωπικού Φροντίδας Ελλάδας, που συστάθηκε το Μάιο, πριν από ελάχιστο καιρό. Και έχουμε έχετε προταθεί για... Είστε στο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο και ίσως ναι. Σε λίγο καιρό να σας αποκαλούμε κυρία Πρόεδρο. Να δούμε. Πιθανόν, σας το εύχομαι. Είναι τιμή να διεκδικείς τα δικαιώματα ανθρώπων που έχουν περάσει τόσο δύσκολα, όπως και ευθύνη βέβαια. Ναι, μεγάλη ευθύνη. Έτσι, γιατί πρέπει να έχεις τα σωστά αιτήματα. Έτσι. Ναι. Πόσο, θα μου πείτε ποιες είναι οι διεκδικήσεις βασικές σας, πόσο δύσκολο είναι να είσαι εσύ ωστόσο ως εργαζόμενος, γιατί θα έθετα και το θέμα το οικονομικό. Κυρία Κούνεβα, κάποια στιγμή το είχαμε θίξει και μαζί σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχει και αυτή η εκροή χρήματος από μια χώρα που είναι αυτή που είναι αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα. Φεύγουν ποταμοί χρήματος από όλους αυτούς τους εργαζομένους, χωρίς capital controls, χωρίς να ελέγχονται από κάπου. Ίσως κάποιοι λοιπόν και τρίτων χωρών εργαζόμενοι ή και κοινοτικών να μην θέλουν να έχουν ένα κανονικό στάτους στη χώρα μας, να τους εξυπηρετεί και εκείνους και τους εργοδότες. Να υπάρχει μια ανταλλαγή, ας πούμε, πώς να το πω. Να θέλουν και οι δύο να είναι στη σκιά ως προς το οικονομικό. Γιατί εδώ συζητήσαμε για το πολύ ωραίο σύστημα αυτό της Γαλλίας, μας έλεγε η κυρία Τριανταφυλλίδου για την Ιταλία. Μπορεί κάποιοι και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και ο εργοδότης και ο εργαζόμενος, να μην θέλουν να είναι ούτε στο ΙΚΑ, ούτε. Σύντομα αυτό συμβαίνει με εργαζόμενους που είναι από τρίτες χώρες. Από τρίτες χώρες, και εγώ αυτό γιατί πιστεύω. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν σύνταξη από την Ευρώπη. Ναι. Από την Ευρώπη και προτιμούν να στέλνουν τα λεφτά εκεί, να βοηθήσουν στις οικογένειες, γι' αυτό έχουν έρθει κιόλας. Βέβαια είναι και με ποιο τρόπο πάνε τα χρήματα. Πολλές φορές οι τρόποι αυτοί είναι ανασφαλείς. Ο ένας δίνει στον άλλο, έχουμε ακούσει. Αλλά και το άλλο, ένας που δεν έχει δικαίωμα σε μια χώρα, από τρίτη χώρα που έρχεται, δεν έχει και δικαίωμα να ανοίξει λογαριασμό. Έτσι. Δεν έχει διεύθυνση.
Δεν είναι αυτό. Απαραίτητα χαρτιά. Άρα υπάρχει κενό και στην νομοθεσία. Βεβαίως. Δηλαδή, γι' αυτό λέω πόσο εύκολο είναι να είσαι σωστός. Δηλαδή, ναι. Είναι πολλά τα θέματα. Και το άλλο, αυτοί που έρχονται από Γεωργία, από άλλες δύσκολες χώρες, συνήθως χρωστάνε λεφτά στη μαφία. Αυτό είναι ότι γίνεσαι, όταν είσαι παράτυπος, ναι. Λέω παράνομος, παράτυπος είναι η σωστή έκφραση, ναι. είσαι μετά δέσμιος των εκμεταλλευτών και όλων αυτών των εγκληματικών στοιχείων. Και γιατί τα εγκληματικά στοιχεία πρόκειται. Και κρατάνε ο μέρος της οικογένειας τους εκεί. Και δεν μπορεί να μην στείλει όλα τα χρήματα πίσω. Απειλούνται οι άνθρωποι τους. Απειλούνται οι άνθρωποι τους. Λοιπόν, ακούω. Τι διεκδικήσεις έχετε και είναι πολύ καινούριο σωματείο. Όλα τα θέματα είναι γνωστά. Τα συζητάτε χρόνια μεταξύ σας. Είναι βέβαια τους καημούς σας, τα προβλήματά σας. Ακούω. Και ακούμε βέβαια. Όλοι. Πήραμε την απόφαση να το φτιάξουμε αυτό το σωματείο για... Όπως είπε και η κυρία Κούνεβα, ότι και από τις τρίτες χώρες και εμείς που είμαστε τώρα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να είμαστε νόμιμες. Να έχουμε ό,τι έχουν όλες οι υπόλοιπες. Δηλαδή, να γίνει όπως είναι... Ένα κανονικό επάγγελμα. Ναι, αυτό, να το πούμε έτσι αυτό, απλά. Αυτό, βεβαίως, αυτό. Μην νομίζετε, να κάνω ακόμη μια παρένθεση, κυρία Κούνεβα, θα το ξέρετε, γιατί έχετε ασχοληθεί τόσο πολύ, ότι και οι Ελληνίδες που εργάζονταν ως οικιακή βοηθή δεν ήταν μέσα στα πλαίσια της... Άλλοι αόρατοι άνθρωποι, με δική τους επίσης, δυστυχώς με δική τους βούληση, γιατί βρέθηκαν μεγάλες γυναίκες πια να μην έχουν ένα οίκα. Ξέρω περιπτώσεις, ας πούμε, γι' αυτό το λέω. Και κορίτσια τα οποία ερχόντουσαν από την υπαρχία να σπουδάσουν. Ναι, αυτό είναι πιο παλιό. Πιο παλιό, ναι. Πάμε στα χρόνια του 50 και του 60, βέβαια. Ναι. Και τώρα, πάλι. Τόσο μικρά. Γιατί τότε ήταν οι λεγόμενες ψυχοκόρες. Μικρά κορίτσια, 15 ετών, που λέγαμε ότι από τρίτες χώρες και σε τρίτες χώρες γίνεται αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτω από 18 χρονών να εργάζονται σε αυτό το τομέα. Αυτό. Κάποτε τις παίρνουν από μικρά κορίτσια, ναι. Κυρία Κούνεβα, από 13 ετών, τα κορίτσια από το χωριό. Λοιπόν. Θέλουμε να έχουμε τα δικαίωμά μας όπως όλοι οι υπόλοιποι που έχουν, mm-hmm. να έχουμε τα ένσημά μας, να έχουμε την άδεια, να έχουμε το ρεπό. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε ένα σεβασμό. Γι' αυτό πήραμε την απόφαση αυτή για να κάνουμε το σωματείο, να εκδικήσουμε τα... Και υποψιάζομαι ότι η κυρία Κούνεβα έχει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Έχει και μια παράδοση προσωπική και βέβαια μια έμπνευση σε όλο αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που ξέρετε την πορεία της, ναι. Δεν χρειάζεται να την πω εγώ. Κυρία Γιάνκοβα, τι θα προσθέτατε σε αυτά που είπε αυτό η κυρία Βίσκοβα. Αυτό που μπορώ να πω είναι... Οι όλοι εμάς, γιατί και τώρα όταν δουλεύουμε, πάρα πολύ κόσμο, εγώ δεν ξέρω από το εργαζόμενη μετανάστευση πόσο σαν προσέντ, πόσο έχουν χαρτιά, αλλά γνωρίζω ότι παραπάνω από 60-70 δεν έχουν χαρτιά. Αυτό το πει ότι δεν έχουν ένσημα, δεν έχουν άδεια, δεν έχουν ρηπό. Δεν λέω ότι δεν έχουν, αλλά αυτό που δικαιούμε δεν το έχουμε. Γιατί δεν έχουν χαρτιά. Αν πρέπει να πάρεις άδεια και να πας για 10 μέρες να δεις οικογένεια σου. Διακοπές, ας το πούμε. Ναι. Πιο πολλοί φεύγουν για να δουν παιδιά του, να δουν οικογένεια του, να δουν... Όχι διακοπές, εμείς ναι, διακοπές δεν εννοώ, εντάξει, το τι θα, ναι. Τι θα γεμίσεις αυτές τις 10 μέρες των διακοπών, ναι. Διακόπτες στην εργασία σου. Ναι. Τώρα τι θα κάνεις μέσα εκεί. Χάνουν δουλειά του. Πέρα από αυτό, ότι δεν έχουν ένσημα και δεν έχουν χαρτιά. Αυτό είναι το βασιλότερο που είναι εδώ στην Ελλάδα. Αυτό μας μπουδίζει πάρα πολύ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Υπάρχει κενό στην νομοθεσία. Διαπιστώνετε εσείς ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά νοικοκυρεμένα, ότι μπορεί να θέλετε, αλλά να μην σας επιτρέπει το σύστημα. Αυτό είναι. Ακριβώς. Έχει... Αν εμείς θέλουμε και ο εργοδότης θέλει να το κάνει, πρέπει και να είναι δουλωμένος κάπου. Πρέπει να έχει και ασφάλεια. Δεν γίνεται χωρίς ασφάλεια. Ναι, αλλά όταν δεν είσαι ασφαλισμένος, δεν έχεις ΙΚΑ, από πού να έχεις ασφάλεια. Πρέπει να φτιάξεις ιδιωτική ασφάλεια. Αχ, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο σπόρο για εσάς, ναι. Ειδικά και για πολλούς Έλληνες βέβαια πλέον, ναι. Έτσι.
Και το άλλο πρόβλημα είναι από το άλλη μεριά, χτες βράδυ, που μου έχει γράψει ένας κύριος, τέλη βοήθεια, τέλη ανάγκη, έχει δουλειά. Δεν μου πληρώνουν 8 ώρο. Πληρώνουν 2-4 ώρες. Και εσείς πιστεύετε ότι όντως δεν έχουν χρήματα ή μπορεί να είναι και λίγο... Δεν το γνωρίζω αυτό. Απλά ξέρω ότι να δουλεύεις 8 έτσι, πρέπει να πληρώνεις για τις ώρες που δουλεύεις. Ναι, είναι πολύ απλό. Ναι. Έτσι νομίζω ότι είναι σωστό. Έτσι είναι το σωστό. Τώρα τι να σας πω, ότι δεν είναι. Κυρία Κούνεβα, θα ήθελα μία λέξη και κάτι περισσότερο για έναν άλλο κλάδο. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στην ομάδα αυτών των επαγγελμάτων. Η εποχική εργαζόμενη στον τουρισμό. Ναι, συνδέεται με λίγο με την αντίθετη εργασία που πολύ συνδέεται. Έτσι, γιατί και οι δύο κλάδοι είναι σε μεγάλο βαθμό χωρίς μισθούς, χωρίς επισφαλής, χωρίς ωράριο, χωρίς εξεδίκευση. Χωρίς τίποτα, αλλά ζητούνται τα πάντα. Είπαμε, αυτό είναι ο κανόνας. Ναι. Ήθελα πριν από αυτό να πω κάτι για το οικιακό προσωπικό που είπε από το τηλέφωνο η κυρία Τριανταφυλλίδου. Ναι, ναι, ότι το εργόσιμο που χρησιμοποιούνται από 2012 στην Ελλάδα για το οικιακό προσωπικό δημιουργεί προβλήματα. Γιατί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν μέσα στα σπίτια δεν δουλεύουν μόνο 25 μέρες, δουλεύουν και 30 μέρες. Mm-hmm. Και να έχουν δικαίωμα να ασφαλίζονται 11-15 μέρες δεν είναι σωστό. Άρα πρέπει να υπάρξει έτσι κάτι νέο. Αυτό σημαίνει ότι... Ένας άλλου τύπου εργόσιμο ενδεχομένως, που να έχει άλλες... Άλλος τύπος ασφάλειας, ναι. Ναι. Γιατί πόσο χρόνια πρέπει να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος για να μπορεί να συγκεντρώσει, ναι. Συντάξιμα που λέμε. Συντάξιμα να συγκεντρώσει, ναι. Πάρα πολλά χρόνια, τριπλάσια. Γι' αυτό το σωματείο έχει πάρα πολύ δουλειά μπροστά του. Τώρα όσο με το... Για τους εποχικούς εργαζόμενους στον τουρισμό. Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε με μια συνάδελφη από την Ιταλία. Η Ιταλία πολύ δυνατή στο τομέα. Από την Ισπανία, συγγνώμη. Α, Ισπανία. Και η Ισπανία, ναι, έχει καλό προφίλ μας, η Βικρία Τριανταφυλλίδου όμως. Ναι. Με την οποία θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε... Κυρία Τάνια Γκονσάλεθ. Τάνια Γκονσάλεθ, ναι. Είμαστε και δύο στην Γκουιεντζέλ. Στην ίδια πολιτική ομάδα, της Ενωτικής Αριστεράς. Ναι. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που έχουν... Οι άνθρωποι αυτοί. Οι άνθρωποι που εργάζονται στα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Και να... Να δώσουμε μια ιδέα ότι όταν γίνεται η βαθμολόγηση του ξενοδοχείου... Η αξιολόγηση. Όταν αξιολογείται το ξενοδοχείο, όταν λοιπόν. Όταν γίνεται αξιολόγηση του ξενοδοχείου, αν να λαμβάνεται υπόψη. Να λαμβάνεται υπόψη. Το στάτους των εργαζομένων, να ελέγχεται οι εργαζόμενοι πόσες ώρες δουλεύουν, ποιοι είναι, αν ασφαλίζονται όλα αυτά, να υποθέσω. Ναι, να λαμβάνονται υπόψη αν ο εργοδότης στηρεί τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων τους. Και να, αν μπορεί να μπει και σήμα, όπως είναι τα αστεράκια. Όπως το ISO, όπως διάφορα, ναι, τέτοια, ναι. Να μπει και σήμα στο... Συγγνώμη. Δεν έχει σημασία, ούτε εμένα μου έρχεται η κυρία Κούνεβα η λέξη. Καταλάβαμε όμως. Ακολουθεί την επωνυμία, ας πούμε, του ξενοδοχείου και ένα ISO, ένα σηματάκι λοιπόν, το οποίο θα λέει ότι είναι σωστό έναντι των εργαζομένων του. Ακριβώς. Ωραία, είδατε, το βρήκαμε, δεν υπάρχει θέμα. Καλή πρόθεση να υπάρχει και το πώς, ναι, θα το πούμε θα είναι το λιγότερο. Λοιπόν, πολύ καλή ιδέα αυτή. Την προωθείτε τώρα, την επεξεργάζεστε, έτσι, με την κυρία Γκονσάλεθ. Ναι, τώρα ξεκινάμε το τέλος του Ιουνίου. Ωραία, έστω φέτος, για την επόμενη χρονιά. Είναι η αρχή. Μετά θα προχωρήσουμε προς συζήτηση στις χώρες μας. Ωραία, και... πολύ ωραία. Είναι ωραία ιδέα αυτή. Γιατί και εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα και σε αυτόν τον κλάδο. Και φυσικά όχι μόνο με ξένους, ξέρετε. Υπάρχει το πρόβλημα, είναι τεράστιο. Θα το ξέρουν και οι κυρίες ότι πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για πάρα πολύ κόσμο. Λίγοι εργάζονται
βάσει των σπουδών που έχουν κάνει, λίγοι έχουν τις αποδοχές που θα έπρεπε, αυτό που σας ζητούσαν τα πάντα, το έχω ακούσει να το ζητάνε και από Έλληνες που υποτίθεται ότι έχουν και τα χαρτιά τους όλα και θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι. Ουσιαστικά όμως σου κόβει τα πόδια ο άλλος, τον σου λέει φύγε, έρχω, άλλους σε 100 που περιμένουν, στο καλό να πας. Κάπως έτσι και είναι και πάλι στα ξενοδοχεία και οι καμαρίες κάνουν όλες τις δουλειές και πέφτουν στο ξενοδοχείο, κάνει όλες τις δουλειές επίσης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε όσοι έχουμε τη δύναμη. Κυρία Κούνε, βάζεται από τους ανθρώπους που το κάνει αυτό. Ελπίζω να δώσαμε έτσι την ευκαιρία να συζητηθούν κάποια θέματα σήμερα, να ακουστούν. Να ακουστούν οι ίδιοι άνθρωποι που ζουν αυτή τη ζωή, τη δύσκολη και την έζησαν χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι δεν είναι εύκολο κανείς να μιλάει για αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, προσωπικά. Ναι, ήταν και εμένα πολύ δύσκολο, συναισθηματικά. Φαντάζομαι. Ευχαριστούμε. Και εμένα είναι δύσκολο να γίνομαι αδιάκριτη, αλλά κάποιες φορές πρέπει, ας το πούμε έτσι, αν είναι για το καλό, να γνωστοποιηθούν κάποια πράγματα. Ξέρετε, μέσα από αυτές τις ιστορίες τρόμου που έχουν ζήσει πολλοί ξένοι άνθρωποι στη χώρα μας, νομίζω ότι υπήρξε όμως και μια γνωριμία και πολλές φορές ήταν καλή αυτή η γνωριμία. Και θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει και αυτό από τη συνάντηση των λαών μας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εύχομαι τα καλύτερα στο σωματείο. Εύχομαι τα καλύτερα στις κοινωνίες μας. Ευχαριστώ και εσάς.